Εκεί και αυτό, άλλη ανοιχτή πληγή, διαφορετικού τύπου ίσως, αλλά πονάει το ίδιο. Mm. Διότι, κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι το πιο σπάνιο και πιο εμβληματικό κτίριο σε ολόκληρο το Δήμο Καβάλας και σε ολόκληρη την περιοχή μας. Δεν υπάρχουν. Είναι σπανιότατο δείγμα ροκοκό, γιατί πολλές φορές λέμε τα νεοκλασικά της Καβάλας. Δεν είναι ούτε νεοκλασικό, είναι τόσο ιδιαίτερο που δεν κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Βλέπει ο καθένας, μπορεί να φανταστεί, γι' αυτό φτιάξαμε και αυτή την φωτορεαλιστική αποτύπωση, πόσο όμορφο θα είναι αν ανακαινιστεί πλήρως, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς προδιαγραφές, εάν γίνει ένας χώρος πολιτισμού και τέχνης, ο οποίος θα αποδοθεί προς χρήση όλων των δημοτών μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχω κάνει και δεν το κρύβω, μια προκαταρκτική συζήτηση με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου και διεπίστωσα ότι και εκείνος θέλει να βρούμε την κατάλληλη φόρμουλα, ούτως ώστε το κτίριο να περάσει στα χέρια του Δήμου Καβάλας και να το αξιοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό.